Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την οικογένεια Ντετοκούμπο. Η Βερόνικα και ο Εμέκα Άλεξα Ντετοκούμπο πολιτογραφήθηκαν Έλληνες παρουσία του Πρωθυπουργού. Την ορκομοσία τέλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, ενώ παρών στην τελετή ήταν και ο Γιάννης Ντετοκούμπο. Μητέρα και γιος δήλωσαν ότι αυτή η στιγμή σημαίνει πολλά για την οικογένειά τους. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη την Βερόνικα και τον Άλεξ Ντετοκούμπο, ενώ σημείωσε πως το πρόσωπο όλης της οικογένειας αντικατοπτρίζεται η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα που προσπαθεί, αγωνίζεται, ξεπερνά τις δυσκολίες, κρατά ενωμένη την οικογένειά της. Είναι η Ελλάδα που μας κάνει περήφανους, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το γεγονός ότι μεγαλώσατε... Ακόμη ο Πρωθυπουργός συνεχάρη την Βερόνικα Ντετοκούμπο και όπως χαρακτηριστικά είπε, περάσατε πολύ δύσκολους καιρούς και πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι για εσάς και για τα παιδιά σας. Η ιστορία σας είναι μια ιστορία αισιοδοξίας. Ο Άλεξ και η μητέρα του δεν μπορούσαν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα ηθαγένειας, γιατί δεν ζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν άδεια διαμονής. Γι' αυτό και επελέγει η τιμητική πολιτογράφηση. Τέλεια. Να είστε καλά.